Καλησπέρα κυρίε και κύριοι, καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Δεν τους έφτανε η αγωνία για το πώς θα εξασφαλίσουν τα χρήματα που απαιτούνται για την πληρωμή του ειδικού τέλους ακινήτων. Οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης έπρεπε σήμερα και να περιμένουν για αρκετή ώρα στα δύο μόλις γκισέ του υποκαταστήματος της ΔΕΗ στην Αλεξανδρούπολη για να εξυπηρετηθούν. Η αναμονή έφερε εκνευρισμό σε πολλές περιπτώσεις και οι πολίτες αγανακτισμένοι έβγαιναν από το υποκατάστημα της ΔΕΗ στην Αλεξανδρούπολη λέγοντας πως η εξυπηρέτησή τους γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση. Ούρες σχηματίστηκαν από νωρίς το πρωί έως και το μεσημέρι στο υποκατάστημα της ΔΕΗ στην Αλεξανδρούπολη από πολίτες που έσπευσαν να πληρώσουν το ειδικό τέλος ακινήτων. Η αναμονή των πολιτών σε πολλές περιπτώσεις έφτανε και τη μία ώρα, ενώ όπως δήλωσαν η ταλαιπωρία που υπέστησαν ήταν μεγάλη. Δεν ζηλεί και για τα χαράτσι που βάζουν. Πόση ώρα περιμένατε για να πληρώσετε? Καμιά 45 λεπτά. Σας ρε παιδί μου, τι θες να σου πω, αυτό που συνέβη μέσα, τι ακριβώς? Ζήτησα μία χάρη. Είμαι καρδιακός. Αν μπορώ να πληρώσω το λογαριασμό μου πιο μπροστά από σένα. Δεν το δέχτηκα. Η αγανάκτηση των πολιτών δεν προήλθε μόνο από την πληρωμή του ειδικού τέλους ακινήτων, αλλά και από την πολυώρια αναμονή στα κισέ της ΔΕΗ. Ο άνδρας μου τα μέσα είναι ακόμη. Περιμένει. Κρατήσατε ουρά εσείς και ήρθε μετά αυτό. Για να μην περιμένετε πολύ, έτσι. Ακριβώς. Μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς. Δεν μπορούμε. Κρεμμύδι και ψωμί θα φάμε και ελιά και θα δώσουμε αυτά. Τι να κάνουμε. Μέτρο είναι αυτό που είναι. Τι μπορεί να σηκώσετε εδώ. Όσα παίρνουμε σύνδεξη δεν θα μας φτάνουν για τη ΔΕΗ και για τον ΕΤΕ. Οι πολίτες δήλωσαν πως από τη στιγμή που έρχεται ο λογαριασμός ΔΕΗ στα χέρια τους ξεκινά ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να συγκεντρώσουν το ποσό που απαιτείται για το τέλος ακινήτων και να το καταθέσουν της προθεσμίας. Πήγα στην τράπεζα, πήρα 600 ευρώ, ήρθα πληρώνω 314. Ακριβώς, ναι. Τι να κάνουμε. Από ό,τι έχουμε δίνουμε. Τι έκανε. Τσιγένετε. Από εκεί τα παίρνουμε, από εκεί τα δίνουμε. Πόσο ήταν? Ήταν πολλά, ναι. Αυτά σε ό,τι αφορά τους πολίτες, γιατί η ΔΕΗ όπως αποδεικνύεται έχει διαφορετική αντιμετώπιση σε φορείς αυτοδιοίκησης ή και γενικότερα. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης χρωστάει εκατομμύρια στην ΔΕΗ και προφανώς